Καθαρίζουμε 4 βρασμένες πατάτες. Τις πατάμε με ένα πιρούνι να λιώσουν. Αλλά το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ρίγανη, θυμάρι, μπούκοβο, ένα αυγό και ανακατεύουμε. Βάζουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, 50 γραμμάρια γραβιέρα και ζυμώνουμε. Προσθέτουμε 1 ή 2 κουταλιές νιζεστέ και δουλεύουμε. Παίρνουμε 1 μικρή ποσότητα και την πατάμε ελαφρώς. Τοποθετούμε κυβάκι από κίτρινο τυρί, κλείνουμε και κάνουμε μπαλάκι. Στην φρυγανιά βάζουμε λίγη πάπρικα και ανακατεύουμε. Χτυπάμε 2 αυγά. Περνάμε τα μπαλάκια πρώτα από το αυγό. Μετά από την φρυγανιά. Και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Όταν πάρουν χρώμα οι πατατοκροκέτες τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Κόβουμε σε λεπτές φέτες κατά προτίμηση άσπρα μανιτάρια. Βάζουμε να ζεσταθεί το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Τσιγαρίζουμε καλά το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Όταν ροδίσει προσθέτουμε το σκόρδο, τα μανιτάρια και σοτάρουμε μέχρι να χάσουν τα υγρά τους.
Προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε για 5 λεπτά. Ενσωματώνουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ρίχνουμε το ζωμό κότας. Αν δεν έχουμε σπιτικό ζωμό, διαλύουμε 2 κύβους σε ζεστό νερό. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για μισή ώρα. Όταν είναι έτοιμη η μανιταρόσουπα, κατεβάζουμε από τη φωτιά. Αρωματίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και την κρέμα γάλακτος. Προαιρετικά σερβίρουμε τη μανιταρόσουπα με φρυγανισμένο ψωμί που έχει κεφαλοτήρι, λάδι και ρίγανη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σοτάρουμε το κοτόπουλο σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει, προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε για 5 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αρωματίζουμε με ρίγανη, θυμάρι, την μουστάρδα. Αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε! Σήμερα θα κάνουμε ένα δροσερό γιαουρτογλυκό με φρούτα του δάσους. Αλέθουμε 300 γραμμάρια Petit Beurre. Τα ρίχνουμε σε ένα σκεύος. Προσθέτουμε 150 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Τα πλώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών μαντικουλητικό χαρτί.
Σε ένα μπολ βάζουμε 400 ml κρύα κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες και χτυπάμε να γίνουν σαν τη γη. Ενσωματώνουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Απλώνουμε την κρέμα πάνω από τα μπισκότα. Τοποθετούμε 250 γραμμάρια μαρμελάδα φρούτα του δάσους και με τη βοήθεια από ένα ξυλάκι αναμειγνύουμε όπως σας δείχνουμε. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 4 ώρες πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!